διαυγής και βλέπεις ότι δεν είναι τίποτα. Και μετά ανακάλυψα ότι τα καλύτερά μου τραγούδια τα έχω γράψει με καφέ. Αλλά πίστευα ότι ήταν ίσως με τη χρήση του αλκοόλ. Επειδή μιλάτε δημόσια γι' αυτό, θεωρώ ότι θα το έχετε συζητήσει και με τα παιδιά σας το θέμα του πότου, σωστά. Με το μεγάλο, ναι. Ο οποίος ποτέ δεν με έκρινε γι' αυτό. Αλλά πάντα είναι δίπλα μου και με στηρίζει. Αλλά το βλέμμα του αρκεί. Mm-hmm. Αρκεί για να μου πει, φτάνει μέχρι εδώ, μπαμπά. Είχατε βιώσει τέτοιο βλέμμα από το παιδί σας? Πάντα το βιώνω. Και μου αρέσει. Μου αρέσει που όταν εγώ δεν συνειδητοποιώ τα όρια μου, τα παιδιά μου και η γυναίκα μου, σας βάζουν στον δρόμο. Μου βάζουν όρια. Τον έχετε συμβουλέψει για το ποτό, τον γιο σας? Γιατί καταλαβαίνετε ότι και αυτός είναι τώρα 18 χρονών, θα βγαίνει τις παρέες του, σαφώς. Νομίζω ότι εφόσον έχει δει τις πράξεις μου, δεν χρειάζεται. Από μόνος του. Όταν λέτε έχει δει τις πράξεις μου, θεωρείτε ότι έχουν υπάρξει η γυναίκα σας και τα παιδιά σας μάρτυρες κάποια συμπεριφορά που δεν θα θέλατε να την είχαν δει, ας πούμε, σας φαίνει σε δύσκολη θέση? Αυτό είτε το έχουμε συνειδητοποιήσει είτε όχι, νομίζω πως είναι εμφανές. Να ξέρουν ήδη και να υπάρχει αυτή η σιωπηλή συμφωνία ότι ναι, θα ήταν καλύτερα να μην είχες πιει τόσο. Εσείς έχετε έρθει σε μηχανία με τον ίδιο σας τον εαυτό, θυμούμενος πράγματα που μπορεί να έχετε πει, να έχετε κάνει πάνω σε μεγάλη χρήση αλκοόλ? Καταρχήν, η μεγαλύτερη μηχανία που έχω αισθανθεί ήταν όταν έχω τη μνήμη του εαυτού μου να τρέμουν τα χέρια μου. Αυτό. Να μην μπορώ να υπογράψω, δηλαδή ένα αυτόγραφο. Και αυτό έγινε πρωί, δεν είχα πιει. Οπότε μετά ήπια 2-3 μπύρες για να μην τρέμουν τα χέρια μου. Την απόφασή σας να το πείτε δημόσια αυτό, πώς την πήρατε? Είναι κάτι για το οποίο είμαι περήφανος. Θεωρούσατε δηλαδή ότι μπορείτε να βοηθήσετε και άλλο κόσμο που αντιμετωπίζει την ίδια κατάσταση? Να σας πω την αλήθεια, δεν το σκέφτηκα στην αρχή, αλλά μετά από...